Εκεί στην άνοδο σίγουρα διαβάσατε. Οικονομική εισαγγελία, εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος, αποφάσισε να εκδώσει πράξη αρχειοθέτησης όλων των κατηγοριών που εσείς είχατε πει εναντίον μου για την περίπτωση Νοβάρτης. Και που περίπου 5 χρόνια έπρεπε να ανέχουμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια να λένε ο ελεγχόμενος της Νοβάρτης Γεωργιάδης, έως το μείζον βουλευτή τότε του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τον κύριο Παλαούρα, που είχε λύει να προβλέψει το Νοέμβριο του 18 ότι μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, είχε πει τότε στον Κόντρα, θα έχω προφυλακιστεί. Σας διαβάζω, κύριε Ξανθέ, και αναφέρομαι προσωπικά, για να πάρετε το λόγο προσωπικά μετά από την ομιλία μου. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ, μην απευθύνεστε. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, μην διακόψετε. Λοιπόν, διαβάζω από την πράξη αρχιοθετήσεως. Κύριε Ξανθέ, εκ του προαναφερθέντος αποδεικτικού υλικού, η συμπεριφορά του πρώην Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο σύνολο ενεργειών, αλλά και μεμονωμένα σε κάθε περίπτωση, δεν δεικνύει δωροδοκηθέν άτομο που έχει έτσι εκρυφή διαβούλευμα της υπευθύνης εταιρείας Νοβάρτης κτλ. Παρακάτω. Περαιτέρω και όσον αφορά την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Νοβάρτη από το δημόσιο και τον ΕΟΠΗ, αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κριθεί ως προνομιακή. Εκ μέρους του Άδωνη Γεωργιάδη ακολουθεί και το πλάνο καταβολών όπως αυτό έχει προϋπολογιστεί. Παρακάτω. Ισχυρίζεται, λέει ο μάρτυρας προστατευόμενος ΤΑΔΕ, ότι παραδόθηκε στον Άδωνη Γεωργιάδη το ηλικιώδες ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ για να ικανοποιήσει με τον ως άνος τρόπο την εταιρεία Νοβάρτης. Αλλά αυτό δεν αντέξει καμία κριτική. Αυτός που επιχειρεί να δωροδοκίσει, λέει ο κ. Αγγελεύς, και εκταμιεύει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, προϋπολογίζει ωφέλη, αν όχι πολλαπλάσια, τουλάχιστον ευθέως ανάλογα του εκτομιευθέντος ποσού. Τα ωφέλη μπορεί να αναφέρονται και σε ζημίες των ανταγωνιστριών εταιριών. Με τις ενέργειες του Άδωνη Γεωργιάδη, διατηρήθηκε σε ισχύ το προνόμιο της ανταγωνίστριας εταιρείας Ρωσένα να προηγείται στις πληρωμές και καλύφθηκε ποσοστό της 79% του χρέους της έναντι μόνο 58% της φερόμενης ως δωροδοκούς εταιρείας Νοβάρτης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σίγουρα δεν λειτουργήσε ως δωροδοκηθής, καθώς δεν έπραξε τίποτα προς όφελος της Ωσάνο εταιρείας. Παρακάτω, λέει για μία. Ή ένα νόμο που ψηφίσαμε που έβλαψε πολύ τις φαρμακοβιομηχανίες. Και γράφει ο κ. Αγγελεύς, αναζητώντας περαιτέρω το άτομο που ενεργώντας κατά αυτόν τον τρόπο, που κατ' ουσίαν έπληξε τα συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιριών, διαπιστώνουμε, γράφει ο κ. Βίτσα, κ. Αγγελεύς, ότι ο υπογράψα και καταθέσα στην τροπολογία δεν είναι άλλος από τον ελεγχόμενο για δωροδοκία Άδωνη Γεωργιάδη. Στο σημείο αυτό τίθεται ένας αδιαπέραστος λογικός φραγμός. Οποιαδήποτε προσπάθεια επιχειρηθεί να συνδεθεί πράξη δωροδοκίας με τη συγκεκριμένη ενέργεια συγκρούεται ευθέως με τη λογική. Σε κάθε περίπτωση ο Άδωνης Γεωργιάδης ή αν έχει δωροδοκηθεί ένα άτομο χαρακτηριστικής κουφότητας που δεν αντιλαμβάνεται τι πράττει και το πράττει ή είναι αμέτωχος δωροδοκίας. Και κλείνει η πράξη αρχιοθετήσεως, κύριε Τσακαλώτε. Στις ενέργειες συνεπώς του Άδωνη Γεωργιάδη, όχι μόνο δεν δύναται να διαπιστωθεί το αποτύπωμα της ευνοϊκής μεταχής εταιρείας Νοβάρτης, αλλά αντιθέτως διαπιστώνεται ευθεία προσβολή των συμφερόντων της. Τα καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά από 5 χρόνια λάσπης, συκοφαντίας και απόπειρας πολιτικής και φυσικής μου εξόντωσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάρει ένας από εσάς το λόγο να ζητήσει συγγνώμη που σας κόφτει η δημοκρατία και οι θεσμοί. Μα αυτά τα έσχη που κάνατε εδώ! Κύριε Βίτσα, ευγενής άνθρωπος είστε, αλλά ούτε εσείς δεν αρθώσετε ανάσπαστα αυτό που στήθηκε σε αυτή τη Βουλή από τον κύριο Παγγελόπουλο και τους άλλους. Και αφού βγήκε η πράξη αρχιοθετήσεω τη Δευτέρα και κύριε συνάδελφοι, και αμεσά τη Νέα Δημοκρατία. Μπήκε, κάνω ό,τι κάνανε. Βγήκε η πράξη αρχιοθετήσεω. Ένας τους! Ένας από όλους αυτούς! Είχε τα μούτρα να πει, ρε παιδιά, το παρακάναμε. Ούτε ένας. Αυτοί υποτίθεται κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτοί υποτίθεται έχουν ανθρωπισμό που δεν έχουμε εμείς. Αυτοί υποτίθεται είναι οι έντιμοι, οι ακέραιοι που ανέχθηκαν τη συκοφαντία. Που συνεργήσαν στη συκοφαντία. Γιατί εσύ, κύριε Ξανθέ, ως διάδοχός μου μακρύτερος του Υπουργείου, στο Υπουργείο, γιατί ξέρετε πολύ καλά αν η πολιτική μου είχε ωφελήσει την Νοβάρτη ή όχι. Αλλά σιωπήσατε για να κάνετε το χατήρι του Πολάκη, του Παγγελόπουλου, του Βαξεβάνη. Και αυτό δεν σας το σιγώρω.
Για να ξέρετε, αυτό που έχει η Βουλή πριν από 5 χρόνια, με το στήσιμο των 10 αυτών ψηφοφοριών κατά ανθρώπων που όλοι αρχιοθετήθηκαν, μόνο ο Λοβέρδος βρέθηκε με δίωξη, που τώρα αποφασίζει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών και τη δική του οριστική απαλλαγή σήμερα με την πρόταση ανακρίτριας. Και δεν είχα τα μούτρα να πείτε ένα συγγνώμη μετά από όλα αυτά. Ντροπή σας. Μιλάτε για δημοκρατία. Και έχετε το ανάστημα να μας κοιτάξετε στα μάτια. Μετά από αυτό που ζήσαμε.